κεφάλι με δεξί χέρι τρίπλα που θα κάνω. Έτοιμοι! Βρισκόμαστε στο Δήμο Πετρούπολης, κάνοντας μια αθλητική ημερίδα σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας έχουμε βιωματική παρουσίαση, δηλαδή κάποιες προπονήσεις οι οποίες θα κάνουμε με συγκεκριμένο αριθμό παιδιών με στόχο να δείξουμε κάποια βασικά πράγματα από πλευράς μπάσκετ και να δώσουμε τη σημασία η οποία υπάρχει σε αυτά, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουμε μια επίδραση από πλευράς προπονητικής, αλλά το πιο σημαντικό είναι να διασκεδάσουμε χρησιμοποιώντας το μπάσκετ όσον αφορά το πρώτο κομμάτι. Στο δεύτερο μας κομμάτι πρόκειται να ασχοληθούμε με διατροφή η οποία απευθύνεται ουσιαστικά σε μικρότερες ηλικίες και συνέχεια σε μια προσέγγιση το τι μπορεί το αθλητισμός και ειδικότερα το μπάσκετ να χρησιμοποιηθεί σε μια θετική επίδραση όσον αφορά τα νέα παιδιά. Σε συνεργασία μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Κώστα Μίσα, θέλουμε ακριβώς αυτό να δείξουμε, ότι ο αθλητισμός είναι και πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους. Θα πρέπει σε αυτή τη συνεργασία Δήμου Πετρούπολης και Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό από πλευράς Δήμου για την οργάνωση η οποία υπάρχει για να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη αθλητική ημερίδα. Και παράλληλα βέβαια να πω ότι επειδή ασχολούμαστε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτή τη μορφή ανταλλαγής απόψεων και γενικότερα μια προσφορά στον αφορά την νεολαία πανελλαδικά, και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία των συγκεκριμένων εκδηλώσεων, θα έλεγα ότι τις δύο μέρες που βρίσκομαι και έχουμε μια συνεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι, ο Δήμος Πετρούπολης με έχει εντυπωσιάσει από τις δράσεις αθλητικές τις οποίες έχει και την προσφορά προς τον κόσμο του, και είναι, θα έλεγα, ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πάρα πολλούς δήμους, έτσι ώστε να έχουμε μια σαφή επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό με πράσινη κοινωνικής προσφοράς.